Είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρέπει να πείτε, μάλιστα καπετάνιε, δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εδώ στο κανάλι της Funky Buddha. Έχουμε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς One Hero Product. Σήμερα θα μιλήσουμε για φούστες. Έχουμε maxi φούστες, mini. Έχουμε διάφορα χρώματα, υφές, πάρα πολλά διαφορετικά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, θα δούμε και τρόπους που μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τη φούστα που φοράω. Βασικά θα ξαναέρθω, περιμένετε. Δεν με είδατε ποτέ. Έλα, εντάξει. Είναι φανταστική. Δες εδώ. Κοίτα. Είναι maxi φούστα από τούλι, με σούρες έτσι εδώ πέρα. Έχει και πολύ ωραία σχεδιάκια διακριτικά με λουλουδάκια, τα οποία είναι και το ίδιο χρώμα με το pullover, μπορντό. Να σας πω ότι έχει και φόδρα από μέσα, οπότε παρόλο που είναι έτσι διάφανη από τούλι, δεν φοβάσαι μη φανεί και κάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η φούστα. Φοριέται και μόνη της, είναι έτσι statement, όχι μόνη της χωρίς τίποτα, ενώ και με ένα σκέτο λευκό t-shirt, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ έβαλα το πλεκτό μου, είναι σε νιλ πάρα πολύ μαλακό και ζεστό. Και από μέσα έχουμε και πουκάμισο λευκό να βγαίνει για περισσότερο styling. Πήγαινα έξοδο για ποτό, όχι βασικά θα πήγαινα θέατρο. Έτσι μου βγάζει ένα κάτι, ή θα πήγαινα ας πούμε σε ένα fashion show, έτσι που είναι πιο ιδιαίτερο, θα έκανα και ένα μπορντό μαγιγιάς να πηγαίνει με όλο το outfit. Perfect! Αυτή η φούστα έχει ασορτή μπλούζα και από πάνω, οπότε μπορείς να το φορέσεις σαν ενιαίο κομμάτι, είναι και αυτή τούλινη με τα ίδια σχεδιάκια. Και κάτι τέτοιο θα σας δείξω και τώρα, ένα τέτοιο outfit με αυτή εδώ πέρα τη φούστα και την αντίστοιχη μπλούζα από πάνω. Πάμε να το δούμε φορεμένο. Σας. Ήρθα! Έχουμε μίνι φούστα με βολάν, έχει και πολύ ωραία σχεδιάκια και όπως σας είπα το συνδυάσα από πάνω με ακριβώς την ίδια μπλούζα. Υπάρχει και σε φόρεμα, μπορείτε να το πάρετε και έτσι, σας το είχα δείξει και στο βίντεο με τα φορέματα. Ήταν το τελευταίο κρουαζέ μπορτό φόρεμα, παρεπιπτόντως θα έχουμε εδώ πέρα κάρτα για να δείτε το βίντεο αν δεν το έχετε δει. Τώρα όμως έχουμε δύο κομμάτια, το έχω φορέσει έτσι μαζί, αλλά μπορείτε εννοείται να το φορέσετε και ξεχωριστά τη φούστα και την μπλούζα, οπότε έχετε τρία outfit σε ένα. Έχω βάλει και καλσόν με σχέδια. Να το πούμε και αυτό. Έχω κάνει και πάλι print on print. Έχουμε σχεδιάκια και στο καλσόν, σχεδιάκια και εδώ πέρα. Print on print έχουμε και στα νύχια μου. Βλέπετε εδώ πέρα. Άλλο χρώμα, άλλο σχέδιο σε κάθε χέρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε και καλτσούλα με βολάν, όπως και η φούστα έχει βολάν, για να πηγαίνει έτσι πάρα πολύ ωραία. Και προχωράς και είναι έτσι αέρινη η φούστα, ρε παιδιά. Είναι τέλεια. Οι λεπτομέρειες στο καλσόν το κάνουν λίγο πιο ιδιαίτερο και φαίνεται ότι έχεις προσπαθήσει για το outfit, ενώ ουσιαστικά δεν έκανες για κάτι ιδιαίτερο. Όπως και η cute λεπτομέρεια με την καλτσούλα. Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Και πάμε τώρα να δούμε μια καφέ τζιν φούστα. Θα κάνω έτσι πάλι συνδυασμούς καφέ μπέζ που μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε πάμε να τα δούμε και αυτά. Ήρθα! Καφέ τζιν φούστα λοιπόν, ψηλόμεση. Έχει και ζώνη εδώ πέρα στη μέση, οπότε στέκεται πάρα πολύ ωραία. Και έχω κάνει και πάλι καφέ μπέζ συνδυασμούς. Οι συνδυασμοί, παιδιά, είναι τα νέα neutrals. Τέλος πάντων, το νέο ασπρόμαυρο της εποχής, να το πούμε πιο απλά. Το μήκος της φούστας εντωμεταξύ νομίζω ότι είναι ιδανικό. Είναι έτσι κοντή για να φαίνονται και πιο ψηλά τα πόδια, αλλά δεν είναι και super mini ώστε να αισθάνεσαι άβολα. Από πάνω έχω συνδυάσει ένα μπέζ πλεκτό, το οποίο έχει βέλεμο όκοψη και θα μπορούσατε να φορέσετε και ένα μπραλέτ από μέσα, να φαίνεται έτσι διακριτικά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Από κάτω μπέζ αρβιλάκια, οπότε είναι όλα σε καφέ μπέζ αποχρώσεις, όπως και το κραγιόν μου είναι καφέ. Δεν θα κάνω πάλι το αστιακί με τον καφέ, θα ξέρετε, αλλά μπορείτε να πάτε για καφέ με αυτό το outfit. Και πάμε τώρα να δούμε μια πιο κλασική φούστα, αυτή είναι εδώ πέρα, mini jean. Δεν θα σας δείξω πώς θα τη συνδυάσω, θα τη δείτε φορεμένη. Hi! Γεια σας! Έχουμε mini jean φούστα, τα mini είναι πάρα πολύ τάση φέτος και το jean είναι αρκετά κλασικό, οπότε πιστεύω ότι είναι αρκετά safe επιλογή, με την έννοια ότι μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανάλογα με τα παπούτσια και τα αξεσουάρ δηλαδή, να το συνδυάσει διαφορετικά. Από πάνω έχω φορέσει αυτό εδώ πέρα το jean πουκάμισο, βασικά είναι jean φόρεμα. Απλά το φόρεσα ανοιχτό, τύπου σαν πανοφόρι, jacket, αλλά μπορείτε να το φορέσετε και κλειστό. Έτοιμη! Το φόρεσα κλειστό, το έχω βάλει από μέσα και προεξέχει και λίγο από κάτω και έχουμε το λεγόμενο denim on denim. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Και επίσης αλλάζεις απευθείας το στυλ σου με μια κίνηση. Ουσιαστικά είσαι π.χ. έξω βόλτα το πρωί. Το φοράς ανοιχτό έτσι σαν jacket. Μετά από λίγο θες να πας για μια μπύρα, ρε παιδάκι μου. Το φοράς κλειστό, βάζεις και ένα πιο έντονο κραγιόν και είσαι άλλη ξαφνικά, άλλο outfit. Αν τώρα δεν θέλετε να βάλετε denim on denim, μπορείτε να πάτε σε μια τέτοια ζακέτα, η οποία είναι πετρόλ, είναι μακριά, πάρα πολύ ζεστή. Αυτή τη φοράς και σαν πανωφόρο γενικότερα νομίζω.
νομίζω ότι είναι πολύ ζεστή από μόνη της. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το μάκρος της σε σχέση και με τη φούστα. Οπότε το συνδυάζει κάπως έτσι. Και αυτά για την τζιν φούστα. Πάμε να δούμε τώρα την τελευταία μας φούστα για σήμερα, που είναι και η φούστα του background. Πάμε για ένα transition. Οπ! Τι έγινε, μακάρι να αλλάζαμε τόσο γρήγορα, ρε παιδιά, με ένα transition, τσακ παμ. Έχουμε μίνι φούστα από τεχνητό δέρμα, έχει και τα κουμπιά εδώ πέρα και γενικότερα είναι πιο επίσημη, λίγο πιο καλή, βραδινή, οπότε γι' αυτό την έχω βάλει για έξοδο για ποτό, ρε παιδάκι μου, την έχω συνδυάσει και αντίστοιχα. Έχω βάλει από πάνω αυτή εδώ πέρα την μπλούζα από τούλι, είναι αυτή που σας έδειξα και στην αρχή, που είναι ασορτή με τη φούστα. Τη βάλαμε τώρα στο background. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει τα διακριτικά σχεδιάκια και έχει διακριτικά σχέδια και το καλσόν. Έχουμε και πάλι ένα τέτοιο παιχνίδι. Και μάλιστα φαίνεται κάπως σαν να είναι ολόσωμο, νομίζω. Δηλαδή, βάζεις τη φούστα από πάνω, είναι σαν να φοράς ένα ολόσωμο και από πάνω τη φούστα. Μόνη μου. Έτσι μου φαίνεται. Από κάτω έχω φορέσει ψηλά παπούτσια, είπαμε, επίσημο για έξοδο. Και έχω κάνει και space buns στα μαλλιά, αυτά εδώ πέρα τα κεφτεδάκια. Τα οποία μόλις πληροφορήθηκα ότι λέγονται space buns από την Princess Leia στο Star Wars. Δεν το ήξερα. Δεν ξέρω και αν ισχύει, πείτε μας στα σχόλια. Από πάνω μπορείτε να βάλετε ένα jacket από τεχνητό δέρμα, όπως π.χ. αυτό εδώ, για να ολοκληρώσετε το outfit. Θα το φορέσω να το δούμε και έτσι. Και είμαι έτοιμη. Έτοιμη για ποτό, για έξοδο, έτοιμη να κλείσω και αυτό εδώ το βίντεο. Και να σας πω να κάνετε subscribe σε αυτό εδώ το βίντεο, να δείτε στην περιγραφή όλα τα outfit. Αν σας άρεσε κάτι από αυτά, θα τα βρείτε εκεί και στα καταστήματα Funky Buddha φυσικά. Να σας πω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για επόμενα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Σε ένα επόμενο μάλλον. Γεια σας! Γεια!